Κύριε Ντούγκα, ένα σχόλιο από εσάς. Σε λίγη ώρα θα ακούσουμε. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα τι κατάλαβε συνάδελφος που δεν κατάλαβα εγώ. Δεν ήθελα λίγο μια διευκρίνηση. Το να έχω καταλάβει, τι έχει καταλάβει συνάδελφος. Ότι δεν έχει διαταχθεί κάποια προκαταρκτική από αρμόδιο εισαγγελέα ουσιαστικά μετά το θάνατο των δύο παιδιών. Ξαναλέω όμως, αυτοί οι δύο φάκελοι έχουν παραδοθεί στον εισαγγελέα με πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Το διευκρινίζω αυτό και για τα δύο παιδιά. Και προφανώς σε διαφορετικούς εισαγγελείς. Το είπα και το πρωί και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Είμαι κάθετος σε αυτό. Απορώ όλοι αυτοί οι μάρτυρες που βγαίνουν στα μέσα και λένε τις δικές τους μαρτυρίες, εμπειρίες και όλα αυτά που έχουν ζήσει. Πού ήταν τόσο καιρό να πάνε να καταθέσουν στις αρχές. Εγώ κάνω έκκληση πραγματικά, γιατί η Πόπη κάνει αγώνα να μάθει τα ακριβή αίτια θανάτου του μικρού Παναγιώτη, να πάνε να καταθέσουν. Κάνω έκκληση ακόμα και τώρα να πάνε να καταθέσουν. Ο γείτονας του γείτονα, ο γείτονα, είδα κάτι και είμαι κι εγώ μάρτυρας. Πραγματικά, Πέτρος, το λέμε στο χέρι την καρδιά. Εμείς δίνουμε αγώνα για να βρούμε τα ακριβή αίτια. Άσο, εγώ δεν έχω φιλοξενήσει καμία μαρτυρία ο γείτονας του γείτονα, ο γείτονα. Προφανώς αναφέρεσαι αλλού, έτσι. Εγώ δεν φιλοξενήσω σε μαρτυρία στην εκπομπή μου. Πέτρο μου. Ναι. Όχι. Δεν το λέω λοιπόν. Και όλοι αυτοί οι μάρτυρες που ήταν τόσο καιρό. Και αν είχαν αντιληφθεί ότι η Ειρήνη είχε κάνει κάτι ή ότι μπορεί να είχε κάνει κάτι. Γιατί δεν είχαν πάει να καταθέσουν στις αρχές. Είναι αυτό το οποίο λέει η κυρία Δημοκλείδου. Είναι εύλογο αυτό το οποίο λέει Στάσο. Το ίδιο λέμε όλοι. Είναι αυτό το οποίο λέει και η κυρία Δημοκλείδου. Όμως, από την άλλη, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και σαφής, δεν μπορείς να ψέξεις κάποιον γιατί εκ των υστέρων, βλέποντας μία ροή συγκεκριμένων γεγονότων, αρχίζει και αφυπνίζεται και του πάει το μυαλό και σε κάτι άλλο και θέλει, έστω και εκ των υστέρων, να ψαχθεί η δική του υπόθεση. Και εγώ, ανθρωπίνος, το ίδιο θα έκανα. Ναι, Θανάση μου, διαφωνείς κάπου? Δεν διαφωνώ. Απλά θέλω να επισημάνω το εξής για να καταλάβει και το πλατή κοινό. Ναι. Ένα παιδί χάθηκε στην Αμαλιάδα. Έγινε μια δικογραφία από το τοπικό αστυνομικό τμήμα για το θάνατο του παιδιού. Αναφέρεσαι στο πρώτο παιδί της Ειρήνης Μουρτζούκου. Λοιπόν, ένα παιδί χάθηκε στην Αθήνα. Ναι. Έγινε μια δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της Αθήνας. Και είχε επιληφθεί στην Αθήνα, δικογραφία... μισό λεπτό, είχε επιληφθεί στην Αθήνα και η εισαγγελέας η κυρία Γνεσούλη. Το λέω επειδή το γνωρίζω. Αθηνών. Αθηνών. Κάτω ήταν η εισαγγελία Πύργου, ναι, η Πάτρας. Ναι. Δύο διαφορετικές εισαγγελίες, χωρίς καμία επαφή μεταξύ τους για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν μπορούσαν να συνδεθούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Με συγχωρείτε όμως. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Για αυτά τα δύο. Δεν μιλάω για τα άλλα. Για τα άλλα θα έπρεπε να ξυπνήσουν κάποιοι. Είτε τους λένε οι ιατροδικαστές της περιοχής, και ξεκινώ από εκεί, που θα έπρεπε να υπάρχει μια, επέτρεψέ μου την έκφραση, αγαστή συνεργασία με την υπηρεσία που κάνει την προανάκριση ή την ανάκριση, είτε είναι η αστυνομική αρχή είτε είναι η εισαγγελία, να δώσουν τα επιστημονικά τους φώτα για να προχωρήσει. Αυτό δεν έγινε. Όχι. Και ξέρεις πολύ καλά γιατί δεν γίνονται αυτές οι ιστορίες. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τους μάρτυρες και λοιπά, εδώ δεν ήρθε κανένας μάρτυρας να πει είδα, άκουσα. Όχι, εμείς φιλοξενήσαμε λίγη ώρα νωρίτερα τον κύριο Σπύρο, τον αραβωνιαστικό της κυρίας Φωτεινής, ο οποίος, Στάσο μου, τώρα αρχίζει και διαφοροποιείται. Δηλαδή, αυτά τα οποία είπε και προβάλαμε σήμερα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά τα οποία είχε πει πριν από μία εβδομάδα. Σε πληροφορώ, λοιπόν, Πέτρο, να σου πω και κάτι. Υπάρχει κι άλλος ένας μάρτυρας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το παιδί δεν ήταν νεκρό όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποιος είναι αυτός ο μάρτυρας? Ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας, ναι, και θέλει να καταθέσει στις αρχές. Το είδε δηλαδή το παιδί? Αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είδε το παιδί ακριβώς, ήταν ζωντανό κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ναι, είναι μαρτύρια. Ναι, Νίκο, κάτι θέλεις να πεις? Θέλω να πω ότι αυτές οι συζητήσεις ήταν παρόμοιες με αυτές που κάναμε για την άλλη υπόθεση της Πάτρας. Μην τις μπερδεύουμε όμως υποθέσεις. Δεν τις μπερδεύουμε τις υποθέσεις. Απλά θέλω να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση είχε γίνει και για κάποιες φωτογραφίες που είχαν μείνει στο σιρτάρι και για τις υπηρεσίες που ήταν πάλι χωριστές, δηλαδή είχαμε πάλι θάνατο. Δηλαδή όλα αυτά έγιναν ενώ ήταν ήδη σε εξέλιξη άλλη υπόθεση. Άρα ήξεραν οι αρχές ότι έχουμε τέτοια θέματα που θα έπρεπε, Νίκο, να ενοποιηθούν κάποια πράγματα. Νίκο, έχω κουραστεί να το λέω και αυτό δεν είναι μορφή, γιατί η κυρία Δημοκλείδου είναι μια εξαιρετική εκπρόσωπο της Ελλάδας και δεν φταίνε στην παρούσα φάση οι αστυνομικοί. Εδώ πέρα είναι προφανές ότι θα έπρεπε να ηχήσει ένα καμπανάκι, για να το πω ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, γιατί όλοι μας ψάχνουμε την αλήθεια και κυρίως η Ειρήνη Μουρτζούκου, η Καλλιόπη, η γιαγιά η Φωτεινή και η Κατερίνα, η μητέρα του πρώτου βρέφους που έφυγε το 21. Όλοι ψάχνουμε την αλήθεια. Κυρίως όμως αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει, ξέρεις, και τώρα μια μορφή, υπάρχει ένα σύννεφο το οποίο πλανάται πάνω από τον έναστρο ουρανό. Υπάρχουν διάφορα τα οποία λέγονται και ακούγονται. Εγώ θα περίμενα λοιπόν,
και αναφέρομαι στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Από τη στιγμή που έχετε ζήσει όλη αυτή την υπόθεση της Πάτρας, που εγώ δεν την ταυτίζομαι αυτή, έτσι, αλλά από τη στιγμή που έχετε ζήσει όλη την υπόθεση της Πάτρας, από την αρχή μέχρι το τέλος, και όταν βλέπετε παιδάκια ότι φεύγουν το 21, το 22, το 23 ή το 24, και επιλαμβάνεται η ίδια υπηρεσία, και επιλαμβάνεστε οι ίδιοι, εκεί είναι ένα θέμα τεράστιο. Τουλάχιστον να συνεννοείται η Πάτρα με την Αθήνα και η Αθήνα με την Πάτρα. Και να τα βάλετε κάτω, γιατί εμάς δεν μας πήρε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 2 μέρες βάλαμε κάτω τα έγγραφα, τα ντοκουμέντα και τα βρήκαμε και έχουμε βρει τα κοινά ευρήματα, τα οποία εσείς όμως δεν έχετε εντοπίσει ακόμα. Και αυτά τα κοινά ευρήματα, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, μιλάνε. Και λένε συγκεκριμένα πράγματα. Και εννοώ νοήτο. Θέλω να ξεκινήσουμε και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γαλεντέρη, Νίκο.